Έχω γράψει την άποψή μου, ίσως είναι και λίγο αιρετική, για το γιατί η πόλη έχει περισσότερη ποιήση από ό,τι πεζογραφία. Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη μας έχει συνηθίσει περισσότερο στην ποιήση παρά στην πεζογραφία της. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν βγήκαν σημαντικοί πεζογράφοι από τη Θεσσαλονίκη που έγιναν στη συνέχεια περιόνιμοι με πιο ταρταχτό παράδειγμα τον Ιωάννου αλλά και πολλών άλλων νεότερων πεζογράφων που διαπρέπουν σήμερα πανελλαδικά. Η κάθοδο στην Αθήνα στο εξασφάλισε κάποτε το εισιτήριο για να περάσεις ευκολότερα την πόρτα των μεγάλων εκδοτικών οίκων και να ευδοκιμήσεις χάρη στις δημόσιες σχέσεις και τις γνωριμίες που δυστυχώς ταλαιπωρούσαν και ακόμα ταλαιπωρούν τον κόσμο του βιβλίου. Θα επιχειρήσω όμως να δώσω μια ερμηνεία για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην προτίμηση της πόλης στην ποιήση. Καταρχάς, η ποιητική της παράδοση με δημιουργούς όπως η Ζωή Καρέλη, ο Βαφόπουλος, ο Αναγνωστάκης, ο Ασλάνοβλου, ο Θέμενης, ο Κύρου, ο Θασίτης, ο Ευαγγέλου κλπ. Η παράδοση αυτή έβαλε θεμέλια για μια υψηλή αισθητική αφετηρία. Δηλαδή τα ποιητικά πρότυπα των δημιουργών της πόλης ήταν πολύ ισχυρά και διαφυσβήτητα. Ένας δεύτερος λόγος είναι η εντοστρέφεια και οι χαμηλοί τόνοι που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα της ζωής στη Θεσσαλονίκη. Τα μεγάλα γεγονότα αποφασίζονται ή συμβαίνουν καλώς ή κακώς στην Αθήνα, καθώς είναι το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της χώρας. Η Θεσσαλονίκη έχει ταυτιστεί με την περιφέρεια, αν όχι την επαρχία, όπως πολλοί την αποκαλούν, ακόμα και τώρα που οι καιροί έχουν αλλάξει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκδοτικών οίκων της χώρας διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα. Ευτυχώς, τα διαχωριστικά αυτά όρια ανάμεσα στο κέντρο και την επαρχία έχουν πλέον καυστεί χάρη στις νέες τεχνολογίες και τα social media. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ως τις μέρες μας, δηλαδή ότι για να εκδώσεις ένα βιβλίο που να έχει ελπίδες να κυκλοφορήσει και να διαβαστεί, πρέπει να προσπλέξει στον εκδοτικό κόσμο της Αθήνας. Όμως, τι σημαίνει προκειμένου με την ποίηση? Η ποίηση εκδίδεται σε μικρό αριθμό αντιτύπων και διαβάζεται από ελάχιστους. Δηλαδή, δεν μπαίνει καν στη λογική της αγοράς και του κέρδους για τον εκδοτικό οίκο και φυσικά για τον ποιητή. Άλλωστε, οι περισσότερες εκδόσεις ποιητικών βιβλίων είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, γιατί κανένας εκδότης δεν ρισκάρει ή ελάχιστοι το κάνουν να βγάλουν ένα βιβλίο που δεν θα έχει τύχει στην αγορά. Έτσι, η αμεσότητα της ιδιωτικής έκδοσης, έστω και από ένα μικρότερο τοπικό εκδοτικό οίκο, είναι μια συνθήκη που σε διευκολύνει στην ασχολία με την ποιητική γραφή, αφού δεν προσδοκάς οικονομικά ωφέλη ή αναγνωσιμότητα. Δηλαδή, γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι δεν θέλεις καμία τύχη στην αγορά. Επομένως, θα γράφεις και την προσωπική σου ευχαρίστηση ή για να συντηρείς το δαιμόνιο μέσα σου και θα εκδίδεις με τα δικά σου μέσα. Ένας άλλος λόγος που κάποιοι δεν το δέχονται, αλλά εγώ επιμένω σε αυτόν, είναι ότι το φυσικό περιβάλλον της πόλης και κυρίως η παρουσία της θάλασσας, στοιχεία που ευνοούν το ποιητικό, είναι στοιχεία που ευνοούν το ποιητικό κλίμα και την ποιητική διάθεση. Η θάλασσα που συντροφεύει την πόλη και είναι άμεσα ορατή, το μικροκλίμα που δημιουργεί με την υγρή ατμόσφαιρα και την ομίχλη, προκαλούν εικόνες και αισθήσεις που προκαλούν συνείδηση, λυπαίνουν το συνέστημα και οδηγούν στην ποιητική και καλλιτεχνική δημιουργία. Το καράβι, το ταξίδι, η θάλασσα, ο ανοιχτός ορίζοντας, η υγρασία που διαπερνά το δέρμα και τις αισθήσεις αποτελούν στοιχεία που διευκολύνουν την υπέρβαση, την ονειροπόληση και την ονειρική γραφή που προσυδειάζει περισσότερο στην ποιήση παρά στην πεζογραφή. Ένα τρίτο λόγο αποτελεί το βάθος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης που είναι ορατή και παρούσε μέσα από τα μυζαντινά μνημεία
και τις εκκλησίες, τα τείχη, τα ονόματα των δρόμων, τη λαϊκή παράδοση, την προσφυγική κουλτούρα και την ανάμειξη στοιχείων που έχουν να κάνουν με τους γειτονικούς βαλκανικούς λαούς. Όλο αυτό το μείγμα πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων που συνδέουν τη ροή της καθημερινής ζωής αλλά και τα κτίσματα που μας περιβάλλουν προσδίδουν μια έντονη παρακολουθία αλλά και ποιητική διάσταση στην ατμόσφαιρα της πόλης. Όταν κάποτε μετακόμισα στην Αθήνα, ευτυχώς για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σταμάτησα να γράφω γιατί στερήθηκα αυτή την ατμόσφαιρα. Αν και τα πολυοδομικά στοιχεία της παλιάς Θεσσαλονίκης έχουν χαθεί, όσοι διατηρούν ακόμα μνήμες ή γνωρίζουν την ιστορία της πόλης, δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστοι και συγκίνητοι. Βέβαια, η ποιητική και λογοτεχνική γραφή έχουν να κάνουν κυρίως με το ταλέντο και τη διατριβή στον έντεχνο λόγο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο γεωγραφικός τόπος δεν είναι πάντα το εχέγγυο για να γραφτεί καλή ποιήση ή καλή πεζογραφία. Επηρεάζει όμως το πώς θα γραφτεί, τον τρόπο με άλλα λόγια που ο συγγραφέας ή ο ποιητής θα εισπράξει τον εξωτερικό χώρο, θα τον εσωτερικεύσει και θα τον πραγματευτεί στη συνέχεια. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο η πόλη. Οι εικόνες της, αλλά και οι εποχές της, στοιχειοθετούν τη μυθολογία της και μεταφέρονται μέσα στο έργο των δημιουργών, ακόμα και αν οι τελευταίοι δεν αναφέρονται φανερά σε αυτήν ή δεν το συνειδητοποιούν καθόλου. Στις μέρες μας δεν χρειάζεται να μετακομίσεις, να μετικήσεις για να προκόψεις συνδετικά, αφού όλες οι διαδικασίες γίνονται διαδικτυακά. Έτσι έρονται οι τοπικοί περιορισμοί. Δεν έρεται όμως η αρχική συνθήκη ότι για να γράψεις, για να δημιουργήσεις, έχεις ανάγκη από ένα περιβάλλον που να σου διευκολύνει συνέβηση. Για μένα αυτό το προνομιακό περιβάλλον υπήρξε και παραμένει Θεσσαλονίκη, ίσως για κάποιους άλλους, ένας άλλος τόπος ή κάποιους τρίτους, ο τόπος να μην έχει καμία σημασία. Όμως για κάποιους άλλους είναι απαραίτητη η θρύλη που γεννάει το φυσικό τοπίο, η ιστορία και οι μικροϊστορίες των ανθρώπων που συνδέονται με το συγκεκριμένο χώρο, ειδικά για τους ποιητές που λειτουργούν και δημιουργούν σε διαφορετικές συχνότητες από ό,τι πεζογράφει. Τα ποίηματα είναι όνειρα που προσπαθούν να πάρουν μια λογική τροπή πάνω στο χαρτί, ενώ η πεζογραφία είναι μια πεζοπορία που πατάει στην πραγματικότητα και οδηγεί στο μύθο μέσα από αρμονιστικές νοητικές διεργασίες. Με αυτά που είπα, θέλω να καταλήξω στις ιδιαιτερότητες εκείνες που δίνουν τον πρώτο λόγο στην ποιήση σε αυτή την πόλη. Οι καιροί βέβαια αλλάζουν και πιθανότητα το οποίο στο μέλλον να ανατραπεί. Επίσης, θέλω να προσθέσω πως η Θεσσαλονίκη τελευταία έχει αντίξει το ιστορικό μυθιστόρημα για το οποίο χρειάζονται και πολλές εξηγήσεις. Όπως προείπα, η ιστορία είναι πανταχού παρούσα στην πόλη, ειδικά η βυζαντινή εικόνα της, αλλά και η νεότερη χρόνια. Νομπέζουν ακόμα οι μνήμες των προσφύγων, της κατοχής, της εθνικής συντρίστασης, των μετέπειτα σκοτεινών χρόνων, των πολιτικών αναταράξεων. Η πόλη είναι μια ατέλειωτη δεξαμενή της συλλογικής μας μνήμης και μυθολογίας από την οποία αντέβεται η ποιήση και η λογοτεχνία και μέσα στην οποία έχουμε την τύχη να ζούμε και εμείς οι νεότεροι.